Καλό σας μεσημέρι. Αρκετά σοβαρά τραυματίστηκε ο καγκελάριος Μέρκελ κάνοντας σκι στο Εντγκάντιν της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο εκπρόσωπός της Στέφεν Ζάιμπεργκ. Όπως είπε ο ίδιος, ο καγκελάριος κινείται με χαμηλή ταχύτητα και έπεσε. Αποτέλεσμα της πτώσης να ραγίσει την αριστερή λεκάνη της και να υποστεί μόλοπες. Όπως είπε ο Ζάιμπεργκ, ο καγκελάριος ακύρωσε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού της για τις επόμενες 3 εβδομάδες και για τις μετακινήσεις θα χρειαστεί τεχνητή υποστήριξη. Είναι σε καλή κατάσταση, λέει, και έχει επαφή με το περιβάλλον. Θα συνεχίσει όμως να εργάζεται στο σπίτι της. Η καγκελάριος Μέρκελ εδώ και χρόνια συνηθίζει να περνά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στο Σεν Μόριτς της Ελβετίας με τον σύζυγό της και είναι αρκετά έμπειρη στο σκι, με το οποίο ασχολείται καθημερινά, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις σε χαμηλές ταχύτητες. Όμως, Αντώνη, εδώ να συμπληρώσουμε ότι όπως φαίνεται το ατύχημα έγινε πριν την πρωτοχρονιά και σήμερα μόλις τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος του ατυχήματος, έγινε όμως σίγουρα πριν από την πρωτοχρονιά.